σελής 90, κεφάλαιον λάμπτα έψιλον, 35 κεφάλαιο και εδάφιο 29. Σελής λοιπόν 90 από το βιβλίο Έξοδος, λάμπτα έψιλον κεφάλαιο, λάμπτα έψιλον κεφάλαιο, 35 κεφάλαιο και 29 εδάφιο. Οι Ισραήλ έφεραν προαιρετική προσφορά στον Κύριον, πάσαν ήρ και γινή, τον οποίον η καρδία έκαμεν αυτούς προαιρετικούς εις τον αφαίρωσιν δια πάσαν εργασίαν, την οποία προσέταξε ο Κύριος να γίνει διαχειρός του Μωυσέως. Κι είπε ο Μωυσής προς τους Υιούς Ισραήλ: «Ιδέτε, ο Κύριος εκάλεσεν εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον Υιόν του Ουρί, Υιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, και ενέπλησεν αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, και δια να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσίων και εις αργύριων και εις χαλκών, και να γλύφει λίθους εν θέσεως και να σκαλίζει ξύλα, τη εργασία διαπάν έντεχνων έργων. Και εδώ και στην καρδία αυτού το να διδάσκει αυτός και Ηλιάβ ο υιός του Αχί Σαμάχ εκ φυλής Δαν. Τούτους ενέπλησε συνέσεως καρδίας, δια να εργάζονται παν έργων εν χαράκτου και καλλιτέχνου και κεντητού, εις κιανούν και εις πορφυρούν, εις κόκκινος και εις βίσον και υφαντού, των εργαζομένων παν έργων και επινοούντων έντεχνα έργα. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ και ο Ηλιάβ και πάσο φως την καρδίαν, στον οποίον ο Κύριος έδωκε σοφίαν και σύνεσιν, δια να εξεύρει να εργάζεται παν το έργον της υπηρεσίας του αγιαστηρίου κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος. Και κάλεσεν ο Μωυσής τον Βεσελεήλ και τον Ηλιάβ πάντα σοφών την καρδίαν, εις του οποίου την καρδίαν ο Κύριος έδωκε σοφίαν, πάντα άνθρωπον, του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν, εις το να έλθει προς το έργον, δια να κάμει αυτό. Και έλαβεν απέμπροσθεν του Μωυσέως πάσας τας προσφοράς, τας οποίας έφερον οι Ισραήλ δια το έργον της υπηρεσίας του αγιαστηρίου, δια να κάμωσιν αυτόν. Και έφεραν έτη προς αυτόν αυτοπροαιρέτους προσφοράς καθεκάστην πρωίαν. Και ήλθον πάντες οι σοφοί, οι εργαζόμενοι πάν το έργο του αγιαστηρίου, έκαστος εκ του έργου αυτού το οποίο έκαμνον. Και είπαν προς τον Μωυσή λέγοντες: «Ο λαός φέρει πλειότερον παρά το ικανόν, δια την υπηρεσία του έργου το οποίο ο Κύριος προσέταξε να γίνει». Και προσέταξε ο Μωυσής και εκήρυξαν εν το στρατοπέδο λέγοντες: «Μη δεις ανήρ, μη τε γινή, ας μην κάνει πλέον εργασία δια την προσφοράν του αγιαστηρίου». Και ο λαός έπαυσε από του να φέρει, διότι η ύλη την οποία είχον ή το ικανίδι όλων το έργων, ώστε να κάμνωσιν αυτόν και επερίσευεν. Και να πάμε και στη σελίδα 96, να διαβάσουμε από το τελευταίο κεφάλαιο της Εξόδου, το 34 εδάφιο. Σελής 96. Από το 33 εδάφιο. Και έστησε την αυλήν κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου και κρέμασε τον τάπητα της πύλης της αυλής και συνετέλεσε ο Μωυσής το έργον. Τότε εκάλυψε η νεφέλη την σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνή. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στην σκηνή του μυστηρίου, του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη εκάθετο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνή. Και ότε η νεφέλη ανέβαινε επάνωθεν της σκηνής, οι Ισραήλ εσηκώνοντο καθόλας αυτών τας οδηπορίας. Αν όμως η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνοντο μέχρι της ημέρας της αναβάσεως αυτής. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήτο επί της σκηνής την ημέραν και πήρε το επ' αυτής την νύχταν ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ καθόλας αυτών τας οδηπορίας. Ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος τον οποίον χρησιμοποίησε ο Θεός για να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του και οι επαγγελίες του, ότι θα έρθει καιρός που ο Θεός θα ελευθερώσει το λαό του από τα δεσμά
της Αιγύπτου και του Φαραώ, και πράγματι με σημεία, με τεράστια μεγαλεία έκανε ο Θεός, ώστε εξήλθε, εξάγαγε ο Θεός διά του Μωυσέως, εξάγαγε ο Θεός το λαό Ισραήλ, και αφού πέρασε και την Ερυθρά θάλασσα με το θαυμάσιο αυτό τρόπο που διέσχισε, έσχισε τη θάλασσα για να περάσει ο λαός Ισραήλ, τώρα πια βρίσκονται μπροστά σε νέα πράγματα και νέες καταστάσεις. Γιατί μετά την επίσκεψη του Θεού, την αναγέννηση από το Θεό, το βάφτισμα εν ύδατη και ακόμη και το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίως στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου του Θεού χριστιανού, ξεκινάει μια καινούργια ζωή, ξεκινάει μια ζωή την οποία δεν έχουν ξαναζήσει, δεν έχουν ξαναπερπατήσει οι άνθρωποι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μόνοι τους. Αυτό το ξέρει, γιατί βλέπει μπροστά την έρημο ο Μωυσής, πού να πάω, πώς να πάω. Μάλιστα ζήτησε βοήθεια και τον πεθερό του, τον Μαδιανίτη, τον Ορ, μήπως και εσύ που ξέρεις την έρημο μας βοηθήσεις, αλλά κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο Θεός όμως τα έχει όλα έτοιμα. Έχει τον τρόπο να οδηγεί, να διδάσκει και να καθοδηγεί το λαό του. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση που γρήγορα θα κλείσει. Στην Παλαιά Διαθήκη, αυτόν τον οποίον χρησιμοποίησε ο Θεός για την έξοδο από την Αίγυπτο ήταν ο Μωυσής. Στην Καινή Διαθήκη, αυτόν που χρησιμοποιεί ο Θεός για την έξοδο του λαού του Θεού από την Αίγυπτο που είναι ο κόσμος και από το Φαραώ που είναι ο άρχον του κόσμου του το διάβολος, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Όμως ας ξαναεπιστρέψουμε, κλείνει η παρένθεση, ας ξαναεπιστρέψουμε στον Μωυσή, ο οποίος βρισκόταν τώρα σε αμηχανία, δεν ξέρω αν σε αγωνία, δεν πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήξερε πώς να προχωρήσει και τι να κάνει. Και έρχεται τώρα ο Θεός να του δώσει εντολές για να λύσει όλα τα προβλήματα, τα αντίστοιχα, τα σχετικά του Μωυσή. Του λέει θα φτιάξεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Θα φτιάξει μια σκηνή, μεταφερόμενη δηλαδή σκηνή, όπου εκεί θα τη φτιάξεις με τον τρόπο που εγώ θα σου πω, θα κάνεις ακριβώς όσα εγώ σου λέω, και με αυτή τη σκηνή του μαρτυρίου, μέσα στην οποία θα υπάρχει η κυβωτός της Διαθήκης, οι δύο πλάκες με τον νόμο που έγραψε με το χέρι του ο Θεός, ακόμη θα υπάρχει ράβδος η βλαστήσασα του Αρών, καθώς και μία στάμνα που ακόμη δεν έχει βγει με το μάνα του ουρανού, και αυτή τη σκηνή του μαρτυρίου όταν τη φτιάξεις αυτή θα είναι ο οδηγός σου, αυτή θα είναι το σημείο, ο τρόπος με τον οποίο εγώ ο Θεός θα τακτοποιώ όλα τα προβλήματά σου. Γιατί? Όχι γιατί θα είναι ένα είδωλο, αλλά γιατί μέσα από αυτή τη σκηνή εγώ ο Θεός θα σου μιλάω και θα σου λέω τι πρέπει να κάνεις. Δεν θα είμαι ένας Θεός μακριά, αλλά ούτε ένας Θεός που θα με βρίσκεις όπου θέλεις, όπως θέλεις. Θα είμαι ένας Θεός που θα βρίσκομαι πάντοτε στη σκηνή του μαρτυρίου. Και εκεί θα σε περιμένω. Θα με ρωτάς και εγώ θα σου δίνω τις λύσεις. Και έτσι λοιπόν ο Μωυσής, χωρίς να ξέρει και όλες αυτές τις λεπτομέρειες για το μέλλον που περιγράφουμε τώρα εμείς, επειδή ξέρουμε τη συνέχεια του Λόγου του Θεού, σκέφτηκε, αφού του περιέγραψε ο Θεός το σχέδιο, πώς θα το κάνει. Πώς θα γίνει αυτό? Εδώ ήθελε εξειδικευμένους
ανθρώπους για να πραγματοποιήσουν αυτό το έργο. Και ο λαός τον οποίον έβγαλε ο Θεός ήταν εργάτες αγρότες, πλήθρες φτιάχνανε, αμόρφωτος λαός, ανειδίκευτος λαός, ακατάλληλος λαός για έργο καλλιτεχνίας. Όμως αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Θεός δίνει εντολή, έχει δώσει και τη λύση. Διήγηρε ανθρώπους, το Βεσελεήλ και τον Ελιάβ, τους οποίους μόρφωσε. Άλλη παρένθεση. Δεν είναι θέμα ικανότητος η μόρφωση και η ικανότητα των ανθρώπων. Μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Θεού, είναι ζήτημα το οποίο ο Θεός μπορεί να αναλάβει. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Όταν ο γιος μου έδινε στο πανεπιστήμιο και είχα πάει στο φροντιστήριο, μου είπανε: κύριε Κοροβέση, δεν θα σπουδάσουν όλοι, δεν σπουδάζουν όλα τα παιδιά. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και πήγα το βράδυ σπίτι, τον φώναξα, του λέω: Ντίνο μου, μου λέει, παπά, δεν τα καταφέρνω. Και πώς με φωτίζει ο Θεός, του λέω: πιστεύεις ότι αν προσευχηθούμε ο Θεός θα σε περάσει πρώτο στο πανεπιστήμιο? Χαμογέλασε με αμηχανία και απιστία. Και επαναλαμβάνω, του λέω: το πιστεύεις? Για μια στιγμή γεμίζει η ψυχή του πίστη, και αυτό ήταν η χάρη Θεού, και μου λέει: το πιστεύω. Του λέω: έλα να προσευχηθούμε. Προσευχηθήκαμε και από εκείνη τη στιγμή τα άλλαξε όλα ο Θεός. Σήμερα αδερφοί έχω ένα μήνυμα: θα τα αλλάξει όλα ο Θεός. Όλα θα τα αλλάξει. Μη φοβάσαι. Θα τα αλλάξει όλα. Μπορεί. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί ο Θεός. Ξέρετε αδερφοί τι βαθμούς έπαιρνε? Μόνο 19 και πάνω. Να πω τη λέξη, συγγνώμη Θεέ μου και συγγνώμη Τίνο αν μ' ακούς, ο άχρηστος. 19 και πάνω, ο Θεός τα αλλάζει όλα. Και όλοι έχουμε εμπειρίες, αμήν. Όλοι έχουμε εμπειρίες. Τώρα όμως δεν θα είναι θέμα εμπειρίας, θα είναι θέμα υπόσχεσης Θεού. Ο Θεός μας υπόσχεται σήμερα ότι αν πιστέψεις το Λόγο του Θεού, όλα μπορεί να τα κάνει νέα. Όλα. Δεν θα μείνει τίποτα παλιό. Ξέρετε πως το λέει ο Λόγος του Θεού? Ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Τα αρχαία περίλθον. Ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Μόνο να πιστέψεις και να εξητήσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τη φωνή του Θεού. Να εξητήσεις να το πει ο Θεός, να πει λόγο ο Θεός. Εάν ο Θεός πει λόγο, εξάπατος γίνεται. Και ο Θεός λέει λόγο στους πιστεύοντας. Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Και δυστυχώς τα πάντα είναι δυνατά μόνο στους πιστεύοντες. Βέβαια υπάρχουν προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις ποιες είναι? Να κάνεις ακριβώς το θέλημα του Θεού. Ο Μωυσής λοιπόν είχε ένα χαρακτηριστικό ανάμεσα στα άλλα. Ένα χαρακτηριστικό μοναδικό. Ήταν πραϊσφόδρα, ήταν ένα χαρακτηριστικό. Έκαμε πάντοτε, κατά πάντα, το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η προϋπόθεση της ευλογίας του Θεού. Κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Και το Λόγο του Θεού δεν τον βρήκε γραμμένο όπως εμείς είμαστε, μακάρι που τον έχουμε στα χέρια μας. Το Λόγο του Θεού του τον αποκάλυπτε ο Θεός όταν ο Μωυσής τον εξητούσε. Ξέρετε πόσες φορές βρέθηκε σε αδυναμία, δίψα, πείνα, γογγισμό των ανθρώπων, του λαού, φωνές, μέχρι και να το λιθοβολήσουν κάποτε θελήσανε. Ξέρετε ποια ήταν η λύση του προβλήματος? Πήγαινε στον Κύριο και λέει: κύριε, χάνομαι, θα κάνεις τίποτα? Και ο Θεός του λέει: όχι κάτι, δεν θα κάνω τίποτα, θα κάνω όλα. Όλα θα τα κάνει ο Θεός. Όλα θα τα κάνει ο Θεός. Και τον έφτασε μέχρι έξω από τη γη Χαναάν, και εκεί παρέδωσε τη συνέχεια ο Θεός στο νησού του Ναβί,
και που και αυτός είχε αυτό το χαρακτηριστικό, έκανε κατά πάντα το λόγο του Θεού. Δεν έκλαινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και ο άνθρωπος που κάνει κατά πάντα το λόγο του Θεού έχει άμεση ανταπόκριση από το Θεό. Φώτισε ο Θεός λοιπόν δύο, συγγνώμη κύριε μου, άχρηστους αγρότες ως προς την καλλιτεχνία, το Βεσελεήλ και τον Ηλιάβ, και ξεσήκωσε και άλλους βοηθούς και τους έδωσε πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Και άρχισαν να κάνουν πράγματα που ο Μωυσής τα βλέπε και θαύμασε. Έκαναν ακριβώς ό,τι είχε πει ο Θεός στο Μωυσή να κάνει. Το ξαναλέω. Ό,τι ο Θεός είχε πει στο Μωυσή να κάνει, δεν το έκανε ο Μωυσής, το έκανε ο Θεός μέσα από το Βεσελεήλ. Ο Μωυσής τους περιέγραφε μόνο. Ήταν ένας μεσίτης. Γι' αυτό και στην Εκκλησία του Χριστού ο Χριστός είναι ένας μεσίτης. Τα πάντα τα κάνει ο Θεός διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, μέσα από ανθρώπους, μέσα από το λαό του, μέσα από άντρες και από γυναίκες, μέσα από γέροντες, γερόντισες, παιδιά μικρά, αγόρια και κορίτσια. Τα πάντα ο Θεός τα κάνει μέσα από ανθρώπους. Τους φτιάχνει την καρδιά, τους δίνει φώτιση, τους δίνει ικανότητα στα χέρια, στην καρδιά, στο πνεύμα, και κάνουν τα αδύνατα επειδή είναι πιστεύοντες. Και επειδή ο Θεός το θέλει και επειδή ο Θεός είναι μαζί τους. Και έκαναν ένα αριστούργημα. Βέβαια, χρειάζεται χρυσάφια, σήμη για να τα κάνουν, λίθους πολυτίμους. Όλα έχει μεριμνήσει ο Θεός. Όλα τα έχει έτοιμα ο Θεός. Για όλα έχει μεριμνήσει ο Θεός. Αδελφοί, υπάρχει ένα όμορφο σχέδιο για τη ζωή του καθενός, για την οικογένεια του καθενός, για την προσωπική, την οικογενειακή, την εκκλησιαστική. Υπάρχει ένα όμορφο σχέδιο. Ο Θεός λέει ότι εγώ έχω ετοιμάσει έργα αγαθά στη ζωή σου για να περπατήσεις αυτά. Αν περπατήσεις ακριβώς κατά το λόγο μου και το θέλημά μου, μη ως άσοφος αλλά ως σοφός, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, γιατί οι μέρες είναι πορνηρές, μη φοβάσαι τίποτα. Ο Θεός θα κάνει μεγαλεία με σένα. Θα κάνει στη ζωή σου θαυμάσια. Θα κάνει απίστευτα πράγματα. Αυτοί οι αγρότες και οι εργάτες, οι αμόρφωτοι και οι αγράμματοι, έκαναν το αριστούργημα που λεγόταν σκηνή του μαρτυρίου. Και περιγράφει με λεπτομέρειες ο λόγος του Θεού πώς να το κάνουν, και όπως το περιέγραφε με το θεϊκό σχέδιο που το περιέγραφε και το έδωσε στο Μωυσή, και ο Μωυσής στους ανθρώπους τους άχρηστους, ο Θεός μέσα από αυτούς έκανε το τέλειο έργο του. Επαναλαμβάνω, μέσα από ανθρώπους ανίκανους ο Θεός κάνει το τέλειο έργο του. Στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Αρκεί πρώτον να πιστεύουμε και δεύτερον να εξητούμε την οδηγία και τη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό και τι λέει ο Χριστός μας, ο Κύριος μας, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Εάν δεν αιτήσετε, δεν σας δίδετε. Ζητείτε, ψάξτε και θα βρείτε. Αν δεν ψάχνετε, τίποτα δεν θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Αν δεν χτυπάτε την πόρτα του Χριστού, η πόρτα δεν ανοίγει. Και ακόμη περισσότερο, ο Κύριος μας λέει, αιτείτε και θέλετε συνεχόμενα λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Σε θέλει χαρούμενη, αδελφέ, ο Χριστός. Σε θέλει, μας θέλει χαρούμενους ο Χριστός. Δεν μας θέλει θλιμμένους. Όμως πιστεύεις τούτο, ότι τα πάντα είναι δυνατά εις τους πιστεύοντας? Ζήτα και θα σου ανοίγεται, ζήτα και θα βρίσκεις, ζήτα και θα σου δίδεται. Έχεις προσωπική σχέση με το Θεό. Έχει θέσει μπροστά σου ο Κύριος μία πόρτα νεογμένη. Προχώρατη, μη φοβάσαι. Ξέρετε τι είναι αυτό που θα εμποδίσει το να έλθουν όλα αυτά που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός? Ο φόβος μας, που θα γεννήσει απιστία.
Όταν φοβάσαι, οι δειλοί είναι έξω. Γιατί τους βγάζει έξω ο Θεός? Όχι, δεν μπορούνε να είναι μέσα. Δεν λέω για τους αμαρτωλούς. Αυτούς τους βγάζει έξω ο Θεός. Τους δειλούς δεν τους βγάζει. Δεν μπορεί να μπει μέσα ο δειλός. Γι' αυτό πάντοτε ο Θεός λέει: μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι, προχώρα. Το αποτέλεσμα, όταν τέλειωσε το υπέροχο αυτό έργο της σκηνής του μαρτυρίου, που καλόν θα είναι κάποια στιγμή να ανοίξετε να τα διαβάσετε, να δείτε τι θαυμαστό έργο έκανε ο Θεός με τον Βεσελεήλ και με τον, πώς τον λέγανε, τον Ελιάβ, και με τους άλλους, και με τις προσφορές όλου του λαού που δώσανε πολύ περισσότερα από ό,τι χρειαζόντουσαν, και αναγκάστηκε ο Μωυσής και λέει: δεν θέλω άλλα. Δόξα στο Θεό. Υπάρχουν φτωχοί. Τους είχε πλουτίσει όμως ο Θεός. Όταν βγήκανε από την Αίγυπτο, πήραν και όλο το χρυσάφι της Αιγύπτου. Τότε, όταν τέλειωσε το έργο του Θεού, να το πω αλλιώς και έτσι πως το θέλει ο Θεός, όταν τελείωσαν οι άνθρωποι το έργο τους, όταν τελειώσεις το έργο σου, τότε εκάλυψε η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου τη σκηνή του μαρτυρίου, κατέβηκε η δόξα του Κυρίου και πλημμύρισε τη σκηνή, ώστε ο Μωυσής δεν μπορούσε να μπει μέσα στη σκηνή από τη δόξα του Θεού και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Διότι η νεφέλη καθόταν πάνω σε αυτήν και η δόξα του Κυρίου ήταν, είχε γεμίσει τη σκηνή. Και αυτό είναι? Όχι. Και δεν έφευγε. Και τώρα αρχίζει το έργο του Θεού. Έχεις οδηπορία μπροστά σου? Έχεις μπροστά σου δρόμο δύσκολο? Έχεις μπροστά σου δρόμο που δεν μπορείς να δεις τι θα γίνει? Έρημο τόπο, ερημωμένες πόλεις, χώρους χωρίς νερό, χωρίς ψωμί, χωρίς φαΐ. Έχεις μπροστά σου δύσκολες καταστάσεις που ανθρωπίνως δεν αντιμετωπίζονται, όποια ηλικία κι αν έχεις. Εάν υπάρχει σκηνή του μαρτυρίου στη ζωή σου, είναι όλα τακτοποιημένα. Και αρχίσαν οι οδηπορίες. Πού θα πάω, πότε θα πάω? Μη σκέφτεσαι τίποτα. Φώναξε, όπως είπα, και τον πεθερό του. Μη σκέφτεσαι ούτε τον πεθερό σου, ούτε κανέναν άνθρωπο. Όταν σηκωνότανε η νεφέλη, σηκωνόταν ο λαός. Προχώραγε η νεφέλη, ακολουθούσε ο λαός. Όταν στεκόταν η νεφέλη και σκέπαζε τη σκηνή του μαρτυρίου, καθόταν ο λαός. Και δεν έκαναν τίποτα εάν δεν έβλεπαν την νεφέλη να κινείται. Και η νεφέλη πώς οδηγούσε το λαό? Χωρίς να αποκάμουνε, χωρίς να κουραστούνε, δεν τους έβαζε να τρέχουνε, χωρίς να αποκάμουνε, χωρίς να κουραστούνε, χωρίς να πεινάσουνε, γιατί έστελνε το μάνα από τον ουρανό, χωρίς να διψάσουνε, γιατί έστελαν μια πέτρα που έβγαινε νερό ζών και η πέτρα, λέει η Γραφή, είναι ο Χριστός. Και όλες τις ανάγκες του Μωυσή και του λαού του Θεού ο πατέρας είχε προβλέψει και τις είχε καλύψει. Γιατί? Γιατί ο Μωυσής έπρατε κατά πάντα με πίστη το λόγο του Θεού. Βόηθα μας, Κύριε μου. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν. Να ψάρω.